Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης στον αμπελονικό τομέα ξεδιπλώθηκαν στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε στο Ηράκλειο ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου και το δίκτυο Wines of Crete. Επιστήμονες αναφέρθηκαν στις πιθανές στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε κριτική αμπελουργία και τη βιωσιμότητά της. Ότι είναι απαραίτητο να πάρθουν άμεσα μέτρα σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο. Θα πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία της νομοθεσίας. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη δυνατότητα των ίδιων των ηνοποιών και των αμπελουργών να πάρουν την τύχη στα χέρια τους με κρατικό έλεγχο, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες και στις ανάγκες ευελιξίας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, γιατί σας να ξαναπούμε ότι πρόκειται για μια κρίση η οποία δεν αντιμετωπίζεται μόνο σήμαντα. Και δεν είναι απαραίτητο αυτό που μπορεί να γίνει στην Κρήτη να είναι ίδιο με αυτό που γίνεται πάνω στη Μακεδονία, ας πούμε. Η Κρήτη έχει προοδεύσει πάρα πολύ στα κρασιά της. Αυτή τη στιγμή έχει ένταση και στις εξαγωγές. Το κρητικό κρασί δεν είναι εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πολλά επιμέρους ζητήματα. Απόλυτη της οργανωτικής ταυτότητας και της τυπικότητας των ίνων, ειδικά σε ζώνες προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, διότι η αύξηση θερμοκρασίας αλλάζει τα χαρακτηριστικά των σταφυλιών και υποβαθμίζει συνήθως υψηλή θερμοκρασία και η νυχτερινή και η μεσημβρινή την έκφραση του αρωματικού χαρακτήρα των σταφυλιών. Επίσης, έχουμε ζημιές ακόμη μεγαλύτερες από ακραία υψηλές θερμοκρασίες που υποβαθμίζουν όχι μόνο την ποιότητα αλλά και την ποσότητα. Και έχουμε και το μεγάλο θέμα της ξηρασίας, το οποίο εντείνεται και το οποίο μπορεί να επιφέρει προβλήματα όχι μόνο στην ποιότητα και ποσότητα, αλλά και στην βιωσιμότητα των αμπελώνων. Στόχος όλων είναι η διαμόρφωση προτάσεων και δράσεων, ώστε να υπάρξει ένα δίχτυο ασφαλείας. Μεταξύ των προτάσεων που θα πρέπει να δρομολογηθούν είναι η δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, όπως τόνισαν μεταξύ άλλων ομιλητές. Είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές, είτε αυτό λέγεται καύσωνας είτε λέγεται πυρκαγιά, να υπάρχει δυνατότητα η παραγωγή να καλύπτεται, μάλλον η απώλεια της παραγωγής και η ζημία να καλύπτεται από ένα εθνικό φορέα. Από εκεί πέρα το ζήτημα της χρηματοδότησης του είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το δει, προκειμένου γιατί είναι πάρα πολλές πλέον οι ανάγκες, είναι πάρα πολλές οι ζημίες και θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση σε ένα βάθος χρόνου. Όπως επισημάνθηκε, θα πρέπει να υπάρξει στροφή στις τοπικές ποικιλίες και στο πλαίσιο μελέτης, ενώ τονίστηκε η ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αμπελουργία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το πρώτο πιο σημαντικό είναι ότι οι ίδιες οι ελληνικές ποικιλίες είναι η απάντηση. Οι τοπικές γηγενείς ποικιλίες της Κρήτης, των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου, όλες είναι πολύ πιο ανθεκτικές και προσαρμοσμένες όχι μόνο στις ψηλές θερμοκρασίες, αλλά και στην ξηρασία και είναι η πρώτη μεγάλη απάντηση.